Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Με το σημερινό βίντεο ολοκληρώνεται η σειρά με θέμα την σαπουνοπλαστελίνη. Σας έδειξα πώς έφτιαξα σαπουνοπλαστελίνες, πώς τις αποθήκευσα και πώς τις επεξεργάστηκα για να φτιάξω τα ένθετά μου. Τώρα θα σας δείξω πώς ακριβώς τις ενσωμάτωσα στα σαπούνια μου. Και λέω σαπούνια γιατί έφτιαξα τρία πριν καταλήξω σε αυτό το οποίο υπέβαλα στον διαγωνισμό του Soap Challenge Club. Το πρώτο σαπούνι ήταν για δοκιμή. Το δεύτερο υποτίθεται ότι θα ήταν η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό. Αλλά έτσι όπως βγήκε, άστο καλύτερα. Και έτσι αναγκαστικά έφτιαξα ένα τρίτο. Όσο πιο απλό γινόταν, γιατί η σαπουνοπλαστελίνη δεν είναι το φόρτε μου και ούτε πρόκειται να γίνει. Αν όμως εσάς σας άρεσε και αποφασίσετε να την δοκιμάσετε, κάντε μια βόλτα στο Facebook μου και στείλτε μου καμιά φωτογραφία να βλέπω τα σαπούνια σας και να χαίρομαι. Ταραν-τα-ταν. Έχει πλάκα! Έχει πολύ πλάκα! Αχ, Θεέ μου, ευτυχώς δεν είναι αηδία. Πιο κοντά. Ναι. Αυτά εδώ, που φαίνεται σαν να έχει κρακελάρι το άσπρο, είναι ποτάμια γλυκερίνης.
Yeah.